Θέλω πρώτα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία και αγωνιστικότητα και να πιστέψουμε ότι το 2014 θα είναι μια χρονιά αγώνα για τον ελληνικό λαό. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό που υπάρχει στον ορίζοντα στην πολιτική σκηνή του τόπου. Θα πρέπει να αντισταθούμε στη φτωχοποίηση όλων μας, γιατί προς τα εκεί οδεύουμε όλοι. Και βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από τους λαϊκούς αγώνες. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να ξέρετε ότι άποψή μας είναι, δεν είναι μέρος της κρίσης, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η συνιστόσα για την έβρεση λύσεων. Και μια τέτοια λύση είναι το προκείμενο θέμα που έχει παρουσιαστεί με την κύρωση της πράξης εφαρμογής στη γειτονιά 2 του Ατάλου, όπου εδώ θα πρέπει και να βρούμε κοινή περπατησιά, θα πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις και προτάσεις, γιατί σε μια τέτοια περίοδο κρίσης που βιώνει το κάθε νοικοκυριό, δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα επιπλέον χαράτσι στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και δεν μπορούμε να είμαστε η προέκταση του χεριού της Τρόικα και των τοπογλύφων στην κοινωνία μας. Προσυπογράφω και συμφωνώ με όσα είπε και η κυρία Νίκα. Θα πρέπει, σαν πρόταση αν θέλετε και κρατήστε το αυτό, να το επεξεργαστούν και οι συνάδελφοι, οι συνδημότες μας νομικοί. Το άρθρο 14 του νόμου 1337 του 83 προβλέπει, γιατί ο νόμος καταργείται με νόμο. Εμείς δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο έτσι, αλλά μπορούμε όμως να αντιπροτείνουμε άλλες λύσεις. Το άρθρο 14 λοιπόν έλεγα, αναφέρει ότι από τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, από την κύρωση, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, το 30% πηγαίνει σε έργα υποδομών, κοινοχρήστων υποδομών. Με δεδομένη την κατάσταση ότι τόσα χρόνια, με την καθυστέρηση του σχεδίου πόλης, της κύρωσης της πράξης, έχουν υλοποιηθεί τα βασικά έργα υποδομών. Υπάρχει αποχέτευση, υπάρχουν δρόμοι, αυτοί που υπάρχουν, υπάρχουν πεζοδρόμια, αυτά που υπάρχουν. Μπορούμε λοιπόν να απαιτήσουμε, είναι νομοθετημένο αυτό, προβλέπεται στο άρθρο 14 του 1337, τουλάχιστον αυτό το 30% να υπάρξει μια έκπτωση δεδομένου του ότι υπάρχουν, έχουν γίνει τα έργα υποδομών. Και βέβαια να αγωνιστούμε όλοι για να πετύχουμε μια καλύτερη τιμή, μια αντικειμενική αξία σύμφωνα με τις καταστάσεις τις οικονομικές που έχει κάθε νοικοκυριό. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ έτσι με τη σειρά μου ότι χωρίς αγώνα, χωρίς αγωνιστικότητα, χωρίς συμμετοχή, σήμερα δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα άλλο. Δεν είναι θέμα μιας θύρας αντιπαράθεσης που κάνουμε σαν αντιπολίτευση της διοίκησης, όμως η διοίκηση θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια της, τα αυτιά της, αν θέλει να συστρατευτεί με το κοινό συμφέρον που δεν είναι άλλο από το συμφέρον της λαϊκής τάξης, γιατί λαϊκός κόσμος είναι στη Δυτική Αθήνα. Όλοι ξέρουμε πώς βγαίνει σήμερα το ευρώ. Αυτό το 25 ευρώ που κατήργησε ο Υπουργός Υγείας και αυτό το ευρώ που θα στοιχίζει κάθε συνταγή για κάθε άρρωστο. Θα πρέπει να αντιπαλέψουμε και να αντισταθούμε σε αυτές τις λογικές και χρειάζεται μαζικότητα και συμμετοχή από όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.